Ένα βιβλίο για το μέλλον της Κύπρου, το βιβλίο του Σάβα Ιακωβίδη υπό τον τίτλο «Η Κύπρος στα πρόθυρα τουρκοποίησης» παρουσιάστηκε χθες βράδυ στην κατάμεστη αίθουσα της δημοσιογραφικής εστίας. Το βιβλίο εκφράζει την αγωνία του συγγραφέα για το μέλλον της Κύπρου που με τις παρούσες συνθήκες οδεύει προς τουρκοποίηση. Η Άντρη Χατζηχριστοδούλου θα μας ενημερώσει. Με τίτλο «Η Κύπρος στα πρόθυρα τουρκοποίησης», το βιβλίο του αρθρογράφου αναλυτή της σημερινής Σάβα Ιακωβίδη παρουσιάστηκε στη δημοσιογραφική εστία. Στο βιβλίο είναι εμφανής η έντονη αγωνία του συγγραφέα για το μέλλον της πατρίδας του, που με γοργούς ρυθμούς οδηγείται στην τουρκοποίηση. Την ανάγκη αμυντικής θωράκισης της Κύπρου επισήμανε ο αντιστράτηγος Φίβος Κλόκαρης. Με την τουρκοδιζωνική διαλύεται ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, η Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Γιώργος Κέντας αναφέρθηκε στις διάφορες ενότητες του βιβλίου και εξήρε το εκρηκτικό στυλ γραφής του συγγραφέα. Διερωτάται πώς ο Κυπριακός Ελληνισμός καταφέρνουν να αντιστραφεί ο ρόλος και η αποστολή τους, έφτασε στο σημείο όχι μόνο να εξισώνεται με το θήτη, αλλά να αδυνατεί να υπερασπιστεί τον υπέρτατο σκοπό της ελευθερίας και επιβίωσης του. Ο εκδότης του βιβλίου, Ανδρέας Γερμανός, εξήρε το ήθος του κυρίου Ιακωβίδη και ο νομικός Πάνος Ιωαννίδης εξηγεί γιατί η διζωνική λύση είναι επικίνδυνη για την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού. Άκουνα και αναλύσεις του αναδημοσιεύονται στο Sigma Live, τον Φιλελεύθερο, δεκάδες ελληνικές ιστοσελίδες. Η Κυπριακή Δημοκρατία απειλείται με κατάλυση και ο κυπριακός ελληνισμός με τουρκοποίηση, τόνισε ο συγγραφέας. Ποιος ηγέτης θα τολμήσει να υπογράψει την κατάλυση της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυπριακής Δημοκρατίας για να μετεξελιχθεί δήθεν σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία αφιβόλου λειτουργικότητας με τον κυπριακό ελληνισμό σε αναζήτηση νέας εστίας. Το παρόν του έδωσε και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.